τον κύριο Απόστολο Γκρέτσο. Καλημέρα, Δήμαρχε. Σήμερα καλημέρα σας. Έχουμε καλημέρα. Την είδηση ότι θα δώσετε δωρεάν 250 αρνιά σε άπορες οικογένειες. Κοιτάξτε, η βιομηχανία Γκροϊβές διαμέσου του σεβασμιωτάτου δεσπότη κυρίου Νικολάου και του Δημάρχου Στυλίδος για δεύτερη χρονιά φέτος θα δώσει αρνιά, ναι, 250 αρνιά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θα υπάρχουν διακρίσεις. Αλλά και δίνουμε και κάθε μήνα. Δίνει και κάθε μήνα. Ναι, αυτή τη στιγμή είχαμε μία σύνδεση και είχαμε μία είδηση που μόλις προέκυψε από ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή στο Σύνταγμα, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να δώσει τρόφιμα μόνο σε Έλληνες πολίτες. Έτσι, με μια ρατσιστική και φιλετική διάκριση. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα που είσαστε εσείς, που πάλι υπάρχει μια διανομή σε άπορες οικογένειες. Και απλώς σας ρωτάω έτσι για να μου δώσετε και το σχόλιο σας, αν στη συγκεκριμένη δική σας πρωτοβουλία υπάρχει κριτήρια. Κάποια διάκριση. Κοιτάξτε να δείτε, με μεγάλη λύπη και ντροπή, σας λέω ότι δυστυχώς λόγω της ανάγκης υπάρχει αυτή η διάκριση. Δηλαδή. Γίνεται πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή θα δώσουμε μόνο σε Έλληνες. Γιατί είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που ζητάει που δεν θα φτάσουν. Σας λέω ότι το λέω με μεγάλη ντροπή. Ναι. Και... Ναι, αλλά αφού το λέτε με ντροπή και δεν συμφωνείτε, γιατί δεν κάνετε κάτι διαφορετικό. Θέλω να πω, οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, αν είναι, καταλαβαίνω ότι είναι περισσότεροι από αυτά που έχετε να δώσετε. Αλλά γιατί πρέπει να είναι. Είναι πολύ περισσότεροι. Ναι, κατανοητό αυτό. Αλλά γιατί πρέπει να είναι αυτοί που είναι μόνο Έλληνες και όχι αυτοί που είναι οι πιο αναγκεμένοι, να το πω έτσι. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Διότι δεν μπορούμε. Διότι τους βλέπεις τους πιο αναγκεμένους, αλλά δεν έχουν τα. Εδώ εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε και θεσμικά. Πρέπει να μας φέρουν κάποια. Ακριβώς επειδή λειτουργείτε θεσμικά. Από την Εκκλησία, από όλα αυτά. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν αυτά τα χαρτιά, πώς μπορούμε να τους δώσουμε. Είναι πώς, αυτό όμως πρέπει να το λύσετε, κύριε Γκλέτσο. Εννοείται τώρα, κύριε Γκλέτσο, για παράνομους μετανάστες. Είστε πρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είστε ένας ιδιώτης. Ξέρετε κάτι, έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέτε. Ναι, ελάτε να το λύσουμε μαζί. Κατανοητό είναι αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φεύγουμε από το δέον, αυτό που πρέπει να γίνει. Ναι. Μπορώ να καταλάβω Έχετε να μου πείτε δίκιο. Ότι υπάρχουν πρακτικά προβλήματα, δεν τα γνωρίζω. Αλλά το Έχετε δίκιο. Σας λέω ότι εγώ αδυνατώ να το λύσω. Όχι, επειδή είπατε ο ίδιος, είπατε εσείς ότι με λείπει και ντροπή. Εγώ νομίζω ότι με λείπει και ντροπή, ναι. Με λείπει και ντροπή. Παραδέχομαι ότι δεν μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα. Κύριε Γκλέτσο, κάνατε λόγο για χαρτιά, έτσι. Μιλάτε για παράνομους μετανάστες ή γενικότερα γίνεται διάκριση? Μιλάω για τους παράνομους, αυτούς που υπάρχουν και γυρνάνε εδώ πέρα και φαίνονται, η ανάγκη τους φαίνεται, αλλά. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορώ να σας ρωτήσω. Κάτι θα κάνουμε στο τέλος. Στο τέλος κάτι θα κάνουμε με κάποια συσίτια που θα οργανώσουμε, αλλά. Δεν υπάρχουν νόμιμοι μετανάστες που έχουν ανάγκη. Οι μετανάστες έφεραν τα χαρτιά, τα απαραίτητα στο Δήμο. Οι νόμιμοι θα πάρουν. Άρα όχι μόνο σε Έλληνες. Άρα ήταν πάνω σε αυτό που τον ρώτησα, Προκόπη, αν δεν έχουν τα χαρτιά ουσιαστικά. Όχι, η πρώτη αναφορά του κυρίου Δημάρχου ήταν ότι θα δοθούν μόνο σε Έλληνες. Γι' αυτό το ζητάμε. Γι' αυτό ζήτησα τη διευκρίνηση. Μήπως πρέπει να διορθώσουμε και τη φάσα μας. Μήπως πρέπει να διορθώσουμε και τη φάσα μας. Γιατί περνάει ένα μήνυμα και χαίρομαι που γίνεται αυτή η διευκρίνηση. Αν έχετε κάποιο πρακτικό θέμα βάσει του οποίου μένουν κάποιοι έξω, νομίζω ότι είναι κατανοητό και καλείστε και να το λύσετε το επόμενο διάστημα. Αλλά δεν ισχύει το μόνο σε Έλληνες που λέτε. Όχι μόνο σε Έλληνες, μόνο σε ανθρώπους που μπορούν να έχουν κάποια χαρτιά νόμιμα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν την ανάγκη και δεν θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Αυτό είπε ο κύριος Γκλέτσος, θα είναι συνδυασμός αυτών που μένουν στο Δήμο, αυτών που έχουν ανάγκη και συνδυασμός και από την Εκκλησία, έτσι, γιατί το κάνουν κοινά. Δήμαρχε, κάντε μας μία σύγκριση του Πάσχα του φετινού με προμνημονίου. Πώς ήταν η κατάσταση εκεί στην τοπική κοινωνία και πώς το ζει ο κόσμος? Δύσκολα πολύ. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία αυτή τη χρονική στιγμή. Υπάρχει ένα ηθικό το οποίο είναι πάρα πολύ πεσμένο. Οι άνθρωποι είναι στενάχωροι όλοι, διότι βλέπουν δίπλα τους, αν και κάποιοι ακόμη διατηρούν τις δυνάμεις τους, κάποιες δυνάμεις και μπορούν να ζήσουν αυτές τις μέρες κάπως, βλέπουν τους διπλανούς, τους άμεσα διπλανούς να μην μπορούν και καταλαβαίνετε αυτό τους στεναχωρεί, τους χαλάει όλη τη διάθεση. Είμαστε σε κομβικό σημείο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Κύριε Γκλέτσο, εμείς εδώ οι πρωτεβουσιάνοι, να το πούμε έτσι σαρκαστικά το λέω, έχουμε την αίσθηση πολλές φορές ότι τα πράγματα στην περιφέρεια είναι λίγο πιο
λίγο λιγότερο σκληρά από αυτό που μπορεί να συμβεί σε πολλές γειτονιές της Αθήνας και της ευρύτερης Αττικής. Θέλω να πω ότι κάπως οι άνθρωποι έχουν πιο πολλές πηγές εισοδήματος τροφίμων, έχουν μεγαλύτερη αυτάρκεια, υπάρχει μεγαλύτερη σχέση και αλληλεγγύη. Ισχύει αυτό, γιατί η αλληλεγγύη, ας πούμε, θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Ενδεχομένως να ισχύει αυτό που λέτε, αλλά η κατάσταση παραμένει και εδώ δύσκολη, πολύ δύσκολη. Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, κύριε Γκλέτσα, και εδώ πέρα, ξέρετε, έχουμε και, έχουμε και δυσκολία για να φτάσουμε στα μεγαλύτερα κέντρα που είναι τα νοσοκομεία, όλα αυτά, άνθρωποι πίσω που μένουν οι πιο γέροι και τα λοιπά. Είναι πραγματικά μεγάλες οι δυσκολίες. Κύριε Γκλέτσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Καλημέρα μας. Καλή γιορτή.